θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Τίμωνα Κουλμάση για την τιμητική πρόσκληση που μου απίφθινε να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών για τη φιλοξενία και την αποδοχή αυτής της πρότασης του Τίμωνα προς το πρόσωπό μου. Ευχαριστούμε όλοι βεβαίως τους παρευρισκόμενους. Έχω έναν επιπλέον προσωπικό λόγο να ευχαριστήσω εδώ τους παρευρισκόμενους, γιατί προέρχονται από το ίδιο σχολείο που και εγώ τέλειωσα, από την Deutsche Schule, την Dörfeld Gymnasium, στα δικά μας χρόνια. Οπότε κάνω και εγώ λίγο σνούπερν, να το πω έτσι, στις αίθουσες που εσεί τώρα ουσιαστικά επισκέπτεστε και εκεί δημιουργείτε. Την ταινία του Τίμωνα την έχω δει βέβαια όταν πρώτο προβλήθηκε στην πρεμιέρα του Goethe Institute. Να θυμίζω ότι και το Goethe ήταν ένας σημαντικός παράγοντας διαμεσολάβησης στον πολιτιστικό και πολιτισμικό διάλογο των δύο χωρών που ανάγεται τουλάχιστον τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά βασικά Strukturmerkmale που λέμε και στα γερμανικά, τουλάχιστον προσωπικά για μένα. Όχι τόσο ή μόνο σαν θεατής της ταινίας αυτής, αλλά κυρίως ως ακροατής της Deutsche Welle από τα μαθητικά μου χρόνια, θα έλεγα και από τα μαθητικά μας χρόνια, οι δικές μας ηλικίες. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και αυτά ακριβώς αποτυπώνονται στην ταινία και γι' αυτό εμένα η ταινία, θα έλεγα, πιο σωστή λέξη είναι, με συγκινεί. Ιδιαίτερα είναι το βίωμα, η μνήμη, η γλώσσα. Είναι το προσωπικό βίωμα ενός μαθητή που πηγαίνει στη γερμανική σχολή, έρχεται σε επαφή με τον γερμανικό πολιτισμό, με τη γερμανική λογοτεχνία και ακούει ότι στην Γερμανία που για μας εκείνα τα χρόνια ήταν μια μακρινή χώρα, μια άλλη χώρα, υπάρχει μια εκπομπή στα ελληνικά. Το δεύτερο είναι η ιστορική και η συλλογική μνήμη, το ανέφερε και ο Τίμωνας, δηλαδή το τότε, το τώρα, το χτες με τη ματιά του σήμερα και βέβαια και η προσωπική μνήμη μέσα από το βίωμα. Το τρίτο είναι το βίωμα της γλώσσας. Ο Χάιντεγκερ, ένας σημαντικός φιλόσοφος που βαρύνεται με ένα παρελθόν πολιτικό, να το πω έτσι, με την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού, αλλά έχει επηρεάσει άμεσα και σημαντικά όλους τους νεότερους Γάλλους φιλοσόφους, έλεγε ότι η γλώσσα είναι το σπίτι που κατοικούμε. Αυτό το λέει και ο Γκοντάρ σε μια ταινία. Εμείς είχαμε δύο σπίτια. Το βασικό μας σπίτι, δηλαδή το γενέθλιο, η ελληνική γλώσσα και το δεύτερο σπίτι, η γερμανική γλώσσα. Αυτά όλα τα συνέδεε, τα γεφύρωνε η Deutsche Welle. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή μια ιστορική έτσι, αποτίμηση, θεώρηση, ανάλυση όπως θα τη θέλαμε, ίσως σε άλλες συνθήκες και με άλλα δεδομένα, ίσως κάποιο συνέδριο κάποτε, κάπου, δεν έχει σημασία και νομίζω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα, ειδικά όταν στην αίθουσα και στο πάνελ των ομιλητών παρευρίσκονται δύο σημαντικά στελέχη της Deutsche Welle, που είναι ταυτόχρονα και Zeitzeuge. Άρα εκεί ο ιστορικός, μάλλον η απόπειρα μιας ιστορικής θεώρησης παραμερίζεται λίγο. Να σας πω επίσης ότι τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ μεγάλη τιμή το να παρευρίσκομαι ακριβώς με αυτούς τους δύο σημαντικούς ανθρώπους που στήριξαν εκείνα τα χρόνια την Ελλάδα. Προσωπικά είχα και την τύχη να γνωρίσω και τον Άλεξ Χινά, μια ιδιαίτερα σημαντική, εξαιρετική και θα έλεγα και λίγο ιδιόμορφη έτσι μιλιτάντ φυσιογνωμία. Να θυμίσω μόνο στους παλιότερους τουλάχιστον, ήταν γνωστοποιήσω στους νεότερους, ότι ο Άλεξ Χινάς ήταν και ένας σημαντικός συγγραφέας στη δεκαετία του 60. Ξεκίνησε από το υπερλεξιστικό κίνημα με την αναφορά περιπτώσεων, ένα βιβλίο το οποίο στην Ελλάδα τότε δεν
είχε την ανταπόκριση που θα μπορούσε να είχε, αλλά ήταν και από τα λίγα βιβλία της δεκαετίας του 60-70 που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ζούρκαμπ με τον τίτλο «Φέλε». Οι ίδιες εκδόσεις, οι εκδόσεις Ζούρκαμπ, εσείς τις ξέρετε ως μαθητές της γερμανικής, διαβάζετε κάποια βιβλία από αυτόν τον μεγάλο εκδοτικό οίκο, αυτό που ο Στάινερ... Σε δύο λεπτά είμαι. Αυτό που ο Στάινερ μίλησε για Ζούρκαμπ κουλτούρα. Αν θυμάμαι καλά, το 68 ή το 69 είχε εκδώσει επίσης ένα βιβλιαράκι το οποίο κατά σύμπτωση το ανακάλυψα κι εγώ μέσα στην μαθητική άγνοια σε ένα βιβλιοπωλείο, στο γερμανικό βιβλιοπωλείο της Οδού Ακαδημίας, δεν υπάρχει τώρα πια, έχει μεταφερθεί με άλλους συντελεστές, το βιβλιοπωλείο Πανίτογλου, και ήταν ένα βιβλιαράκι γκρίζο, θυμάμαι, το έχω ακόμα και μάλιστα είχα και τη χαρά να το υπογράψουν και στην προηγούμενη εκδήλωση του Γκιώτη και σημαντικοί συντελεστές, που ήταν «Die Verhinderte Demokratie, Modell Griechenland», σε επιμέλεια του Μάριου Νικολινάκου και του Κώστα Νικολάου, δηλαδή δύο βασικών συντελεστών επίσης της Deutsche Welle, με κείμενα του Βάσου Μαθιόπουλου, με κείμενα του Κάρολου Παπούλια, τότε στην Κολονία. Και επίσης και σημαντική ήταν και η έκδοση που επιμελήθηκε η Δανάη Κουλμάς, «Die Exekution fand in der Morgenröte Stadt», κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Good. Morgengrauen, κάτι τέτοιο. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ επί τροχάδιν και να κλείσω εγώ εδώ τον κύκλο των ομιλητών από εδώ, σε κάποια ζητήματα που θα έλεγα ότι, βέβαια ξέρετε, στο κείμενο έχουμε αυτή την έκφραση την ωραία στα γερμανικά που λέμε «Zwischen den Zeilen». Σε μια ταινία δεν μπορούμε να πούμε εύκολα, αλλά μπορούμε να πούμε στα ελληνικά τουλάχιστον ανάμεσα στα καρέ της ταινίας, που εγώ την θεωρώ εξίσου σημαντική για τη δουλειά του Τίμωνα, την οποία είχα την τύχη να γνωρίσω αρκετά χρόνια πριν, και με τη Meinhof που είχε προβληθεί στο τότε κατάμεστο Goethe το 1996, αλλά και με το «Brief and then Father» που το ξαναείδαμε στο Βερολίνο. Εγώ ξεχωρίζω αυτή την υπόγεια μελαγχολία αυτό, του Τίμωνα σε σχέση με τα θέματα που θίγει και τον τρόπο που παρουσιάζει. Απλώς επιτροχάδι να αναφερθώ σε κάποια θέματα που μπαίνουν, όχι βέβαια για τώρα, αλλά για μια επόμενη δυνατότητα, μια επόμενη αφορμή. Το θέμα της αντίστασης. Τι είναι αντίσταση, ποιες είναι οι μορφές του αγώνα, ποιο είναι το περιεχόμενο. Το δεύτερον, τα μίντια στην Ελλάδα και στη Γερμανία, τουλάχιστον σε σχέση με την ταινία, τότε και τώρα. Το τρίτον, η δημοκρατία τότε και τώρα, ποιο είναι το περιεχόμενό της, ποιο είναι το νόημα του civil courage που λέμε στα γερμανικά. Ή αν θέλουμε να θυμηθούμε εμείς τουλάχιστον οι παλιότεροι που έχουμε σχέση και με τη γερμανική βιβλιογραφία, τον Johannes Agnoli, «Transformation der Demokratie», ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας τότε και σήμερα. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα, περισσότερο προσωπικό βιωματικό, είναι οι ήχοι και οι εικόνες της εκπομπής. Είναι ο Σκηνάς, η Δανάη, είναι η Φαραντούρη, ο Πανδύς. Εγώ ακόμα έχω στο μυαλό μου αυτό το στακάτο ύφος του τόνου και της φωνής του Σχοινά όταν μιλούσε για τους χασάπηδες των Αθηνών. Εσείς τα θυμάστε πολύ καλύτερα. Η Γερμανία σήμερα και η Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα του χθες, η Γερμανία του χθες. Συμπαράσταση, αλληλεγγύη, κατανόηση τότε, ressentiments, στερεότυπα σήμερα. Η ανεξαρτησία του μέσου, ένα πολύ βασικό θέμα. Είμαστε ακριβώς και θα έλεγα και σε ένα από τα μπούνκερ της επικοινωνίας, τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, με μεγάλη παράδοση στο θέμα της επικοινωνίας. Με όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά που έχει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα. Ο ρόλος του ραδιοφώνου. Να θυμηθώ μια ταινία του Woody Allen, «Μέρες ραδιοφώνου» νομίζω ήταν. Για μας ήταν «Νύχτες ραδιοφώνου». Περιμέναμε να ακούσουμε την Deutsche Welle. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ουσιαστικά της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, παραμερίστηκε λίγο η Deutsche Welle. Εμείς ακούγαμε Bayerischer Rundfunk, είχε και ποδόσφαιρο εντωμεταξύ, οπότε μαθαίναμε και τα νέα τότε. Και τελειώνω ακριβώς με ένα θέμα που αιωρείται πέραν των μορφών αντίστασης, πάλης και κυρίως ο λόγος ως σκέψη και ομιλία, ορθός λόγος, όπως είπε ο κύριος Τζαβάρας.
Ελλάδα, Γερμανία, Ευρώπη. Ζητήματα ταυτότητας, ζητήματα συνεργασίας, προοπτικής. Να το πω λίγο γερμανικά. Alte Leiden, Neue Wege. Ευχαριστώ.